Όταν το Υπουργείο Υγείας δεν κάνει τίποτα για το τσιγάρο, δέχομαι διαρκώς να δημοσιογράφω την ερώτηση. Όχι, όπως σας είπα, να κάνετε. Μα είναι στρατικό το μέτρο, δεν είναι ουσιαστικό. Σκοτώνει, κύριε Υπουργέ, το τσιγάρο. Σκοτώνει. Κύριε Παδάκη, αυτή είναι μια παγκόσμια συζήτηση, όπως ξέρετε. Ναι, παγκόσμια. Γιατί είναι παγκόσμια οικονόμα όμως. Χθες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ήμουνα, ένα από τα θέματα που συζητάγαμε. Ε, τότε νομιμοποιήστε και την κόκα, λοιπόν, αν είναι έτσι. Ξαναλέω. Είναι μια παγκόσμια συζήτηση. Δεν θα τη λύσει τώρα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ξέρετε ότι σε αυτό έχω. Το ξέρω, αλλά ξέρετε ότι σε αυτό έχω δίκιο. Ότι κρύβονται παγκόσμια συμφέροντα, δεν θέλω. Πάντως, για το θέμα των οικονομικών της υγείας που είπε πριν ο κύριος Χιωμόπουλος, τα 4 δισεκατομμύρια, πρέπει να πω ότι όλες οι μελέτες πια δείχνουν ότι τα χρήματα που ξοδεύουν τα κράτη για την αντιμετώπιση. Έτσι, αυτό πήρε το στον κύριο Στουρνάρα. Πήρε το στον κύριο Στουρνάρα αυτό. Όχι σε εμά. Στον κύριο Στουρνάρα πήρε το. Τα πρώτα είναι πολύ περισσότερα. Στον κύριο Στουρνάρα να τα πείτε αυτά που από τη μία παίρνει 4 δισεκατομμύρια για να έχουμε με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια. Έτσι με το ΧΑΠ. Έχει γίνει ο εύκολο άκο του Βόξ. Δεν ξέρω μέχρι. Όμω να σα πω. Και ο συνεταιρός σας, ο κύριος Βενιζέλος τώρα είπε, τον εκτύπησε, είδατε. Όποιος είναι έξω από το χορό, πολλά ο κύριος Βενιζέλος δεν είναι έξω από το χορό. Ο κύριος Καλογιάννης, ο εισηγητής, ο συνάδελφός σας χθες στη Βουλή δεν είναι έξω από το χορό. Ακούσατε τη κριτική του έκανε. Το δίδυμο Στουρνάρα Σταϊκούρα με την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού παρέλαβαν. Σταϊκούρα, τον άδειασε το Στουρνάρα. Και έχουν εσείς συμφωνείτε, με την άποψη του κυρίου Στουρνάρα ότι δεν υπερφορολογούνται οι Έλληνες? Ο κύριος Στουρνάρα, το είδαμε και την άλλη φορά μαζί, δεν εννοούσε αυτό. Αυτό εννοούσε. Ότι σε γενικούς μέσους όρους είμαστε πιο κάτω. Τώρα εσείς το πιστεύετε αυτό που λέτε. Το πιστεύετε αυτό. Εσείς προσωπικά δεν το πιστεύετε. Εάν κάναμε ιδιωτική συζήτηση. Είστε σοβαρός άνθρωπος, δεν θα το πιστεύετε αυτό το πράγμα. Άδωνη, αν κάναμε ιδιωτική συζήτηση, γι' αυτό πάει στο Άδωνη και όχι στο κύριο Υπουργέ, δεν θα συμφωνούσε. Είμαι ακραδάντος ότι στην Ελλάδα η ίδια. Ω επαγγελματία. Άστα σάπια. Δεν θα συμφωνούσε. Μην υποστηρίζει. Ω επαγγελματία. Έχεις δηλώσει βασικός υποστηρικτής του Στουρνάρα και έχεις μείνει μόνος σου, βρε Άδωνη μου. Μέχρι και η Ευγενία την είδα προχτές και ξέρεις τι μου είπε. Μέχρι και την Ευγενία που είδα εναντίον του Στουρνάρα. Δεν υπάρχει. Ο Στουρνάρας κάνει καλά τη δουλειά του. Να τον εβάλεις στο χριστουγεννιάτικο δέντρο στη Φάτνη από κάτω. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Υπουργέ.